η διαδικασία κοινοποίησης των πορισμάτων από τον ΕΛΓΑ για τις ζημιές του καύσωνα, για καλυπτόμενες δηλαδή ζημιές από τον ΕΛΓΑ που είχαμε φέτος στα Αμπέλια 23 και 26 του Ιούλη, έχει ξεκινήσει, έχουν κοινοποιηθεί κάποια πορίσματα αρχικά σε μικρά χωριά, σε μικρές περιοχές που δεν είχαν δηλαδή πολλές δηλώσεις, και το επόμενο διάστημα θα δούμε και στις υπόλοιπες περιοχές. Οι πρώτες περιοχές που κοινοποιήθηκαν λίγη διαδικασία των εστάσεων στις 12 του μήνα, την ερχόμενη δηλαδή Παρασκευή, και εκεί πρέπει να προσέξουν λίγο η παραγωγή, να τρέξουν δηλαδή στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, του ΟΓΑ, στους κατατόπους, στα κατατόπους δημοτικά καταστήματα, ώστε να μην χάσουν την προθεσμία υποβολής εστάσεων. Από ό,τι φαίνεται με τα πρώτα πορίσματα οι ζημιές είναι πολύ χαμηλές, και αυτό το είχαμε επισημάνει από την αρχή, διότι καθυστέρησε η διαδικασία της εξατομίκης της εκτίμησης στο κάθε αμπέλι του παραγωγού, έγινε περίπου 3 μήνες μετά τη ζημιά. Σχεδόν στο σύνολό τους, εγώ λέω 100% τα αμπέλια είχαν τριγηθεί, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να έχουν αφήσει 2 ή 3 μήνες τους μάρτυρες, και ο γεωπόνος που πήγαινε μετά ή έβρισκε ή δεν έβρισκε καν κάτι για να δει, να εκτιμήσει σωστά τη ζημιά που είχαν πάθει οι παραγωγοί. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι πολλοί θα είναι οι παραγωγοί που θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα σε ενστάσεις, και γι' αυτό επισημαίνουμε να έχουν στραμμένη την προσοχή τους εκεί, ώστε να μην χάσουν την προθεσμία των ενστάσεων, διότι είναι 10 εργάσιμες μέρες μετά την κοινοποίηση των πορισμάτων. Γιατί σας είπα, τα πρώτα πορίσματα που βλέπουμε είναι πολύ χαμηλά και σε καμία περίπτωση δεν συμβαδίζουν με τις προσδοκίες και τη ζημιά που είχαν πάθει οι παραγωγοί.